και οι δημοτικοί υπάλληλοι βγήκαν στον δρόμο κρατώντας το τάμπλετ στο χέρι. Σημειώνουν αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων και διαπιστώνουν εάν οι οδηγοί έχουν τοποθετήσει το ειδικό ξυστό. Όπως βλέπετε όμως, ήδη οι πρώτες κλήσεις έχουν δοθεί. Η ελεγχόμενη στάθμευση ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί. Είναι η πρώτη μέρα ελεγχόμενη στάθμευση, το ξέρετε. Όχι. Μάλλον. Θα πάω να πάρω, δεν ξέρω πώς, με το σύστημα. Είναι 30 λεπτά. Το ξυστό μου βάλει, δεν το μπροστά σου βρει. Τέλειο. Αρκετοί οδηγοί δεν γνώριζαν ή είχαν ξεχάσει ότι σήμερα ξεκινά η ελεγχόμενη στάθμευση και έτσι οι κλήσεις ήταν αρκετές. Ελεγχόμενη στάθμευση, πρώτη μέρα σήμερα. Καλό είναι. Το γνωρίζατε? Όχι. Το έχω αφήσει στον Αγιαντρέα. Εάν το παρκάρατε όμως εδώ κέντρο, θα ξέρατε ότι σήμερα ξεκινάει. Όχι, όχι, δεν το ξέρω. Και δεν το είχατε κλείσει. Ναι, μάλλον. Τώρα το μάθατε. Τώρα ναι, μας ενημερώσατε. Ξυστό στον μπαμπρί στο αυτοκίνητο. Ξυστό. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω καθόλου. Όχι, νομίζω δεν είναι όπως το με τα μηχάνημα παλιά. Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρεις τι γίνεται με την ελεγχόμενη στάθμευση. Ότι θα πρέπει να προμηθευτείς το ειδικό κουπόνι για να το πάρεις στο μπαμπρί. Αλλιώς θα έχεις κλείσει 20 ευρώ. Δεν το έχω ακούσει. Η ώρα είναι 9.30 το πρωί και στην οδό Φιλοποίημενος, για παράδειγμα, βρήκαμε μόνο μία οδηγό, η οποία τοποθέτησε το ειδικό ξυστό για να μην την γράψουν. Όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δεν έχουν τίποτα στο παμπρίζι του αυτοκινήτου τους. Το πήρα από ό,τι φαίνεται εξυπηρετή, γιατί βρήκα κατευθείαν να βρω να παρκάρω, δεν έψαξε καθόλου. Θα δείξει, ελπίζω να είναι για καλό. Για 2 ώρες είναι, έτσι. Ναι. Αν και εγώ πιο σύντομα θα φύγω, αλλά δεν πειράζει, 30 λεπτά κοστίζει ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε, ίδια εικόνα και στην οδό Κανακάρη. Κανένας οδηγός, όπως μπορείτε να διακρίνετε, δεν έχει τοποθετήσει το ειδικό ξυστό. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Δεν το ξέρετε. Όχι. Θα πρέπει να βάλετε το ξυστό αν παρκάρετε το αυτοκίνητό σας στο κέντρο, αλλιώς θα σας γράψει ο Δήμος. Αναξύνουμε. Αξύνουμε. Δεν γνωρίζατε τίποτα. Όχι. Δεν είχατε ακούσει τίποτα για την ελεγχόμενη στάθμευση? Όχι. Για το ξυστό, για τα 30 λεπτά. Το ξυστό ξέρω, το ξυστό που ξύρουνε, αλλά το άλλο ξυστό δεν το ξέρω. Οι υπάλληλοι του Δήμου που έχουν αναλάβει το κομμάτι της ελεγχόμενης στάθμευσης μας είπαν το πρωί πως έβρισκαν πολλές κενές θέσεις ή έβλεπαν πολλούς οδηγούς να μην έχουν βάλει το ξυστό στο παμπρίζι των αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να δίνονται κλήσεις. Να πούμε εδώ πως οι οδηγοί μπορούν να σταθμεύουν στο κέντρο μόνο για 1 ή 2 ώρες, εξαρτάται από τη ζώνη στάθμευσης. Το αντίτιμο του εισιτηρίου είναι στα 30 λεπτά. Αν όμως κάποιος υπερβεί το χρονικό όριο στάθμευσης, θα του επιβληθεί κλήση 20 ευρώ. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ότι ξεκίνησε σήμερα. Όχι, όχι. Καλώς ξεκίνησε. Κάτι πρέπει να γίνει για να κυκλοφορούμε και στην Πάτρα. Έχουμε πρόβλημα. Εμείς οι επαγγελματίες έχουμε πρόβλημα. Μαζί με τους άλλους που πίνουν το καφέ τους έχουμε και εμείς πρόβλημα. Και από την άλλη πλευρά η αστυνομία βγήκε για τα διπλοπαρκαρισμένα. Και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, έδωσαν κλήσεις σε κάθε οδηγό που είχε διπλοπαρκάρει εδώ, στην Κορίνθου, αλλά και σε άλλες οδούς της πόλης. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφία Ντονέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447.